γιατί η Ελστάτ δεν κάνει την ερώτηση πώς ζείτε. Η πλειοψηφία στις μελέτες φτώχειας απάντησε ότι από τους γείτονες. Έτσι. Λοιπόν, εμείς κάναμε την εξής πρόταση που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, την έκανε επίσημα στο πλαίσιο της ομιλίας του για τον προϋπολογισμό, η οποία είναι απολύτως κοστολογημένη για 350.000 περίπου νοικοκυριά, που είναι αυτά κατά βάση τα νοικοκυριά. Αφορούν που έχουν κατανάλωση. Όσα είναι ακόμα συνδεδεμένα, γιατί υπάρχουν περίπου 200.000 που δεν είναι συνδεδεμένα. Ναι. Που έχουν κατανάλωση από 350 έως 1.100 κιλοβατόρες το μήνα. Ξέρουμε κάποιο στοιχείο. Στο τετράμινο, συγγνώμη, το μήνα είπα. Στο τετράμινο, να παρέχεται για όσο διάστημα βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία η ενέργεια δωρεάν. Αυτό έχει ένα συνολικό κόστος 140 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή η επιδότηση η οποία υπάρχει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δηλαδή περίπου 2,5 φορές παραπάνω από αυτό. Και υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό χωρίς να κόψεις και αυτή την επιδότηση, αν μου πείτε ότι είναι ακριβή ενέργεια στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη δυναμικότητα της ΔΕΗ. Αλλά χρειάζεται δημόσια ΔΕΗ για να το κάνεις αυτό. Με ιδιωτική ΔΕΗ, όπως καταλαβαίνετε, κοινωνική πολιτική, έχει δίκιο η Τρόικα που λέει ότι δεν γίνεται. Αν σε επίπεδο Ευρώπης το ρεύμα και το νερό δεν θεωρηθούν κοινωνικά αγαθά και είναι απόλυτο εμπορεύσιμο. Να πούμε για το νερό. Δεν αλλάζει, κύριε Να πούμε για το νερό. Να κονομάνε από το ρεύμα, αλλά να έχει και ο κόσμος. Για το νερό. Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Να πω δύο λόγια για το φόρο ακίνητη περιουσία. Ναι, αλλά δεν έχω πει τίποτα. Αλλά κοιτάξτε και 28 ευρώ. Μην με ρωτάτε για τα ισοκομματικά. Είστε κατά του δωρεάν νερό. Κύριε Αντωνόπουλε, χωρίς δωρεάν νερό δηλαδή.